Συναντήσαμε τον Γιάννη Αϊβάζη στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης στο Μήλο στο Θέατρο Αθηνά και μας μίλησε για τις γιορτές αλλά και για το πώς θα τα περάσουν φέτος με την κορούλα του Σισμίνη. Οικογενειακά, όμορφα, με τη μικρή μας. Έχετε στο Λουσιδέντερο. Βέβαια, εννοείται. Και πιο νωρίς κιόλας. Πόσο πιο νωρίς. Πάντα πιο νωρίς. Συνήθως, παλιότερα θυμάμαι όταν ήμασταν μόνοι μας, στολίζαμε τελευταία στιγμή. Τώρα, ένα μήνα πιο νωρίς. Φαντάζομαι σας αρέσει πιο πολύ έτσι, επειδή είστε και η οικογένεια, έχετε και το παιδάκι σας. Εννοείται. Εννοείται. Το ταξίδι δεν είναι για μας, πλέον το ταξίδι είναι για το μικρό μας. Να γίνεστε κι εσείς μικρά παιδιά. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Είμαστε Άι Βασίλης για τη μικρούλα. Βέβαια. Κάθε χρόνο. Τα τελευταία. Φέτος είναι ο τρίτος χρόνος, ναι. Σας είχε αναγνωρίσει. Όχι. Αλλά τσάρεσε, την πρώτη χρονιά φοβήθηκε. Τη δεύτερη φορά κοίταζε με περιέργεια και αυτά. Φέτος θα περιμένει, του στείλει και δύο γράμματα. Αλήθεια. Τι ωραία. Εσείς θυμάστε έτσι τα ωραιότερα Χριστούγεννα που έχετε περάσει. Κοίτα, ό,τι είναι οικογενειακό είναι πάντα ωραίο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο θυμάμαι εγώ. Αλλά θυμάμαι ότι κάθε Χριστούγεννα η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για τον άνθρωπο, νομίζω. Και ειδικά όταν του το προσφέρει με ζεστασιά η οικογένειά του. Μας μίλησε για την τηλεόραση αλλά και για την απόφασή του να κάνει μόνο θέατρο. Νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να ανθίσει λίγο παραπάνω το θέατρο. Ο κόσμος έχει επιλογή να ξεκολλήσει λίγο τη τηλεόραση, μια και δεν προσφέρει τίποτα καλύτερα. Πια. Και. Είναι πλέον μετρημένα στα δάχτυλα. Έχει τα τουρκικά. Ωραία. Σας λείπει σας καθόλου η τηλεόραση. Αναλόγως, μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Συνήθως τώρα μπορούμε και ξεκουραζόμαστε λίγο. Σίγουρα μας λείπει σε όλους. Αλλά νομίζω ότι και το θέατρο είναι εξίσου καλό και αποδοτικό για μας.